Να προσέχετε πολύ, αδελφοί μου, οι κοσμικοί, να μην κατηγορείτε τους παπάδες, ό,τι και αν κάνουν. Να μην τους βρίζετε και να μην τους παραμιλείτε. Μην κρίνεις ιερέα, διότι αν είναι άξιος, θα πέσεις σε φωτιά και θα καείς. Ξέρεις εσύ, εάν το αμάρτημα που έκανε ο ιερέας αυτός, τον οποίον βγήκαν ας πούμε και μίλησαν για αυτόν στα κανάλια. Ξέρεις εσύ, εάν το έχει εξομολογηθεί. Ξέρεις εάν μετάνιωσε γι' αυτό. Πώς τον κρίνεις χωρίς να ξέρεις. Φανταστείτε εσείς να κάνετε κάποια αμαρτία, την οποία την έχετε εξομολογηθεί και έχετε μετανιώσει για αυτήν, και μαθευτεί μετά στον κόσμο και διαδοθεί τόσο πολύ, ώστε όποτε περπατάτε στον δρόμο να σας βλέπουν και να σας κρίνουν. Θα σας άρεσε εσάς κάτι τέτοιο. Γι' αυτό, μην κρίνετε ιερέα. Τον αμαρτωλό παπά να τον βλέπετε σαν ένα λεπρό, που όμως μοιράζει χρυσά νομίσματα. Όσο αμαρτωλός κι αν είναι ο παπάς, αυτό δεν καθιστά τα μυστήρια που επιτελεί άκυρα, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όποιος κατακρίνει ιερέα, είναι ανάξιος να περάσει την εξώπορτα του ναού. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε: Μην κρίνεις ιερέα, διότι αν είναι άξιος, θα είναι φωτιά και θα καείς. Και αν είναι ανάξιος, θα είναι κάρβουνο και θα μουτζουρωθείς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε πει: Αν συναντούσα επίσκοπο ή μοναχό να πορνεύει, θα έβγαζα τη χλαμίδα μου και θα την έριχνα πάνω του, για να μην το δει κανένα μάτι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε επίσης: Να προσέχετε, αδελφοί μου, οι κοσμικοί, να μην κατηγορείτε τους παπάδες, να μην τους βρίζετε και να μην τους παραμιλείτε, διότι βάζετε φωτιά και καίγεστε, αφού οι παπάδες είναι ανώτεροι και από τους αγγέλους. Αν κάποιος μιλάει άσχημα λόγου χάρη για σένα ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς τον Χριστό που ήταν Χριστός, τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει. Αν ερχόντουσαν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλο το θεσμό του μοναχισμού. Γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε τη είπα: Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα λεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μία μητέρα σαν εσένα βαμμένη, με κάτι νύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα τον αναθρέψει. Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτε. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα και η σιωπή είναι δαιμονική. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει βλασφημί και τα λοιπά και είναι ανεδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια. Και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Όταν όμως δεν είναι ανεδής, αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Αν πάλι είναι ευσυνείδητος, αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλείς αυστηρά, αλλά ταπεινά όσο μπορείς και με πόνο. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε πως όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί είναι εκείνοι που δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε. Και όταν έπασχε δεν απειλούσε.